Έχουμε πάει στην περιοχή εκεί της Πλάκας, προκειμένου η Εύη Χαραγιαννάκη, συνάδελφος, να μας μεταφέρει το κλίμα λίγο πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου. Και μάλιστα έχει και δύο καλεσμένους, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων Σολασίδη και βέβαια από την κοινότητα της Ελούντας. Πάμε να συναντήσουμε την Εύη τη Χαραγιαννάκη σε αυτή την ξεχωριστή περιοχή. Εύη, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, Νίκο. Χάσαμε το ηλιοβασίλεμα. Το πάρκο στον Δήμο. Αυτό χάσαμε δυστυχώς, ναι. Από το Δήμο του Αγίου Νικολάου τώρα ήρθαμε στην Ελούντα. Τι πιο όμορφο από μια ζωντανή σύνδεση δίπλα στο λιμανάκι. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να το δούμε, δεν πειράζει. Το κλίμα που επικρατεί εδώ είναι ξεχωριστό. Τουριστικοί φορείς, επιχειρηματίες προετοιμάζονται σιγά σιγά για την ερχόμενη τουριστική σεζόν. Το κλίμα είναι αισιόδοξο, μπορώ να πω. Όπως ξέρουμε, η Ελούντα είναι ένας προορισμός που μπορούμε να πούμε ότι είναι για όλα τα γούστα. Προσελκύει δηλαδή όχι μόνο ανθρώπους μιας άλλης κατηγορίας, οικονομικά μιλώντας, λόγω και των πολυτελών ξενοδοχείων των οποίων διαθέτει, αλλά και ανθρώπους που θέλουν να πάνε σε ένα πιο μικρό και απλό κατάλημα για να περάσουν ήρεμες διακοπές σε ένα μπάτζετ. Σίγουρα είναι ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και από την υπόλοιπη Κρήτη Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του κόσμου. Μαζί μου είναι οι δύο πιο κατάλληλοι άνθρωποι για να μας μεταφέρουν το κλίμα το οποίο επικρατεί. Είναι ο Γιάννης Υγειονομάκης, αντιπρόεδρος της Ελούντας και αντιπρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Καλησπέρα. Και ο κύριος Παιδιαδίτης Γιώργος, πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων Λασιθίου. Κύριε Γιονομάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Αν μπορείτε να μας μεταφέρετε το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους επιχειρηματίες, στους φορείς εδώ της περιοχής της Ελούντας. Καλησπέρα σας, κυρία Εύη. Καλώς ήρθατε στην Ελούντα, στη φιλόξενη Ελούντα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Όλοι οι επιχειρηματίες με πολύ αισιόδοξες. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες φέτος για μια πολύ δυνατή σεζόν από ό,τι ακούγεται από όλους τους φορείς. Όλες οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται πυρετωδώς να υποδεχτούν τους επισκέπτες από την 1η Απρίλη πλέον επίσημα. Τα μαγαζιά, τα τουριστικά, η εστίαση, τα καραβάκια, η σπιναλόγκα που όπως κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, έτσι και φέτος είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους επισκέπτες μας. Ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι. Αυτό μας λένε και τα μηνύματα που παίρνουμε από και τους ξενοδόχους και από τους τουριστικούς πράκτορες. Και ευελπιστούμε να είναι όντως να εξελιχθεί σε μια καλή χρονιά. Οι συνθήκες νομίζω τους άλλους αυτό δείχνουν. Ναι. Κύριε Παιδιαδίτη, η Ελούντα δεν είναι ένας προορισμός για το καλοκαίρι μόνο, είναι επίσης και ένας πάρα πολύ καλός προορισμός για το Πάσχα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ να την επισκεπτούν. Έχουμε κάποια στοιχεία για την ερχόμενη περίοδο, λοιπόν, την εορταστική του Πάσχα, να μας πείτε? Ναι, Εύη. Καλησπέρα σε όλους, βέβαια. Δύναμη και υγεία. Πράγματι, η Ελούντα, παρόλο που έχει βγάλει ένα brand name, δεν είναι μόνο τα πεντάστερα ή οι πελάτες πολυτελείας. Η γκάμα περιλαμβάνει, και όχι μόνο η Ελούντα βέβαια, αλλά και γενικά η περιοχή του Μιραμπέλου, περιλαμβάνει κάθε λογής βαλάντι, όπως λέμε. Υπάρχει και ο τουρίστας της μεσαίας κατηγορίας και της φθηνής κατηγορίας και φυσικά των πολυτελών ξενοδοχείων, τα οποία ούτως ή άλλως για αυτά φημιζόμαστε. Ο χειμώνας μας δεν ήταν κοιμισμένος. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν και φυσικά οι υποδομές μας δεν μας βοηθάνε για χειμωρινό τουρισμό, παρόλα αυτά υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά στα μικρά τουριστικά καταλύματα, και επειδή έχουμε να κάνουμε ιδιαιτερότητα με επαναλαμβανόμενους τουρίστες, είχαμε μία μικρή επισκεψιμότητα και μία θετικότητα ότι μπορούμε και χειμώνα να τονίσουμε το προϊόν μας και να είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Όσον αφορά τώρα το προφίλ των επισκεπτών, τι θα μπορούσαμε να πούμε με βάση τα προηγούμενα χρόνια? Θα έλεγα ότι η περιοχή μας είναι λιγάκι βρετανοκρατούμενη. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τα χρόνια της πανδημίας υπήρχαν ιδιαιτερότητες. Είχαμε μεγάλη αύξηση Ισραηλινών, η οποία από ό,τι ξέρω η ροή τους συνεχίζεται και φέτος αμύωτη. Μία μεγάλη αύξηση Γάλλων. Και γενικά χώρες οι οποίες οι Αμερικανοί
κάνει, οι οποίοι είχαν για ένα διάστημα κάπου ο φόβος, η ταλαιπωρία, έχουν αρχίσει να επιστρέφουν. Από ό,τι ξέρω, μέχρι στιγμής το Μάρτιο έχει δείξει μια φοβερά θετική τάση από Ηνωμένες Πολιτείες. Τουρίστες, για λίγες ημέρες βέβαια, αλλά υπάρχει μια πολύ 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 μεγάλη θετικότητα από Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Γενομάκη, από ό,τι γνωρίζουμε είστε και ο ιδιοκτήτης τουριστικού σκάφους εδώ στην περιοχή. Μπορείτε να μας μεταφέρετε έτσι λίγο το κλίμα που επικράτησε τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και εκτιμήσεις τώρα για τη νέα σεζόν, γιατί η Σπιναλόγκα προσελκύει από όλο τον πλανήτη. Πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Απλά θέλω να προσθέσω λίγο, αν με ακούει και ο κύριος Γενομάκης, ο οποίος έχει και σκάφος. Ακριβώς, λοιπόν. Έχει σκάφος εκεί στην περιοχή. Να εστιάσουμε λίγο και στο κομμάτι των υποδομών. Δηλαδή, κατά πόσο έχουμε προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών προκειμένου και η ζωή των επιχειρηματιών, είτε κάποιος δραστηριοποιείται στην εστίαση, είτε κάποιος δραστηριοποιείται στο λιανεμπόριο, είτε κάποιος δραστηριοποιείται στα σκάφη προκειμένου να περάσει κάποιος απέναντι στην Σπιναλόγκα, η ζωή του έχει γίνει εύκολη. Mm-hmm. Μάλιστα. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρωτάει από το στούντιο, δεν έχετε επιστροφή. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε όσον αφορά τις υποδομές της περιοχής? Το επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ικανοποιητικό. Όλες οι επιχειρήσεις, όπως σας είπα, είναι πλέον σχεδόν έτοιμες. Οι ρυθμοί είναι πειρατώδεις. Είμαστε, πιστεύω, στο 90%. Τα πάντα είναι σχεδόν όλα έτοιμα. Κάθε μέρα όλες οι επιχειρήσεις δουλεύουν πειρατωδώς. Να ανοίξουν, να υποδεχτούν τους πρώτους επισκέπτες. Όσο για τη Σπιναλόγκα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι αλήθεια, είναι η δεύτερη επισκεψιμότητα μετά την Κνωσό. Πέρυσι ήταν δυνατή σεζόν για τη Σπιναλόγκα. Οπότε και φέτος πιστεύουμε θα ξεπεράσει τα νούμερα τα περισσινά και θα είναι μια πάλι πολύ καλή δυνατή. Κύριε Γιονομάκη, επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο χιλιάδες είναι αυτοί, όπως τώρα πολύ, σας σωστά, ακούω. Ναι. Πολύ σωστά ανέφερε και η Εύη Χαραγιαννάκη, χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που βρίσκονται και στηρίζουν την Ελούντα διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες. Πολύ περισσότερο βέβαια τα τελευταία χρόνια. Να παραμείνω στο κομμάτι των υποδομών, καθώς είστε ικανοποιημένος από το κομμάτι του φωτισμού, από το κομμάτι των δρόμων, από το κομμάτι του οδικού δικτύου, από το κομμάτι εκεί του μικρού λιμανιού που υποδέχεται τα πλοία σας με κατεύθυνση την Σπιναλόγκα. Θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις πιο στοχευμένες προκειμένου και η δική σας η ζωή να γίνει ακόμα καλύτερη, η καθημερινότητά σας. Ναι, σωστή παρατηρήση, σας σωστά. Το λιμάνι σίγουρα χρειάζεται κάποιες μικρές βελτιώσεις, γιατί για να γίνουν μεγάλα έργα, κακά τα ψέματα, θέλει πολύ μεγάλες προσπάθειες και πάρα πολύ μεγάλα κόστος στα έργα από άποψη χρηματοδότησης. Για τη Σπιναλόγκα, όντως, εκεί από ό,τι ξέρουμε από το Δήμο ετοιμάζεται μια μελέτη που έχει να κάνει για την πρόσδεση, ασφαλή πρόσδεση των σκαμφών. Το λιμάνι της Ελούντας σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητικό. Ο φωτισμός πάνω στο λιμανάκι, εντάξει, κατά καιρούς υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα. Προσπαθεί ο Δήμος με το υπάρχον προσωπικό να τα προλάβει, να τα βελτιώσει, να τα διορθώσει. Εντάξει. Νομίζω ότι κάτι πάει να γίνει, τώρα θέλει προσπάθεια από πολλούς φορείς. Δεν είναι μόνο κομμάτι του Δήμου. Εμπλέκονται άλλες υπηρεσίες, εμπλέκεται η Υπουργείο Ναυτιλίας, εμπλέκονται. Είναι αλληλένδετα αυτά. Σίγουρα χρειάζεται πίεση, σίγουρα χρειάζεται προσπάθεια για κάτι καλύτερο. Μάλιστα, από όλους τους φορείς. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις. Η προσπάθεια πάντως δεν σταματάει ποτέ. Όχι, Νίκο, το κλίμα είναι όπως ακριβώς το μεταφέρουμε. Πότε ανοίγει εστίαση εκεί? Ενδιαφέρει για πολλούς Ηρακλειώτες. Πότε ανοίγει εστίαση εκεί στην Πλάκα, στην περιοχή? Ήδη έχουν ανοίξει αρκετά μαγαζιά. Κάθε μέρα σχεδόν ανοίγει από ένα. Δηλαδή από τη Δευτέρα θα έχουν ανοίξει αρκετά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην λιμανάκι της Ελούντας έχει 4-5 μαγαζιά ανοιχτά, εστιατόρια. Να κάνω μία ερώτηση, Νίκο, πρωτού κλείσουμε. Την 25η Μαρτίου, την εθνική μας επέτειο, ημέρα Σάββατο που έρχεται, ξέρουμε καθόλου αν θα υπάρξει κόσμος ο οποίος έρθει εδώ πέρα για μια μονοήμερη εκδρομή? Θα την προτιμήσω την Ελούντα? Και ποιος θα τους υποδεχθεί? Κόσμος θα υπάρχει σίγουρα. Ανοιχτά καταστήματα εστίας και λιανεμπόριο θα βρει? Λιανεμπόριο εννοείται, είτε τουριστικά μαγαζιά. Όχι. Απλά τα εστιατόρια και οι καφετέρειες είναι ανοιχτές. Μάλιστα. Τουριστικά μαγαζιά που έχουν ήδη
τουριστικά νομίζω δεν θα έχουν ανοίξει ακόμα. Ναι, από Απρίλιο αυτά. Ναι, αλλά όλα τα άλλα εστίαση είναι ανοιχτά. Ωραία, έχουν λοιπόν. Ανοίξει αρκετά μαγαζιά. Να σας ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παιδιαδίτη και τον κύριο Παιδιαδίτη και τον κύριο Υγειονομάκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ανταπόκριση συνεχίζεται μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε με την Εύη Χαρακιανάκη.